Σήμερα ο δημοσιογράφος κύριος Νίκος Χυλαδάκης θα μας παρουσιάσει σημάδια ορθοδοξίας στη σημερινή Τουρκία. Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με την ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Χριστός Ανέστη. Δεν θα μπορούσε βέβαια ο Δήμος της Θέρμης να μην συμμετέχει και το πολιτιστικό κέντρο, αυτό το εργαστήριο πολιτισμού, να μην συμμετέχει στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, από τη στιγμή μάλιστα που ο Νίκος ο Χυλαδάκης με εξέφρασε προσωπικά την επιθυμία να πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση εδώ στο Δήμο μας. Και βέβαια αυτό γίνεται για πολλούς λόγους, κυρίως βέβαια λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα, μιας και οι περισσότεροι κάτοικοι του Δήμου Θέρμης είναι πρόσφυγες και προέρχονται από τη χώρα στην οποία γίνεται η αναφορά, την Τουρκία. Γνωρίζετε όλοι ότι εδώ η Θέρμη είναι ένα μοσαϊκό κατοίκων, ανάλογα βέβαια μοσαϊκό που έχει να κάνει με την προέλευσή τους, κατοίκων που προέρχονται κυρίως από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, την Καπαδοκία και βέβαια και από σημεία της σημερινής Βουλγαρίας, αλλά κυρίως προέρχονται από την σημερινή Τουρκία. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι δεύτερης και τρίτης γενιάς ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από την Τουρκία και γι' αυτό όλους εμάς μας προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η οποιαδήποτε αναφορά στους χώρους από τους οποίους, στον χώρο από τον οποίο ξεριζώθηκαν οι παππούδες μας. Βέβαια, η ποιότητα της δουλειάς του Νίκου του Χυλαδάκη σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, μιας που είναι ειδικός τουρκολόγος, είναι γνωστή. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον του Δήμου για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι ο Νίκος Χυλαδάκης είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι δημοσιογράφος, ειδικός τουρκολόγος όπως σας είπα, με εξειδίκευση δηλαδή, που ζει και εργάζεται ανάμεσά μας. Ζει στο Δήμο της Θέρμης εδώ και αρκετά χρόνια, 10 χρόνια. Ούτε εγώ γνώριζα ότι είναι 10 χρόνια ο Νίκος, νόμιζα ότι είναι λίγο λιγότερο. Άρα πρέπει όλοι μας να το γνωρίσουμε και βέβαια δεν θα το γνωρίσουμε μόνο από τη σημερινή εκδήλωση. Ο Νίκος είναι γνωστός από τη δουλειά του. Ούτε βέβαια και η σημερινή μας η φυσική παρουσία είναι ικανή για να τον κάνει γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Θέρμης, του Δήμου μας. Όμως θεωρώ ότι και η προβολή της σημερινής εκδήλωσης μέσω της τηλεόρασης θα επιτύχει και αυτό το στόχο της τηλεόρασης και της τηλεόρασης της Εκκλησίας, την οποία και ευχαριστούμε που παρευρίσκεται εδώ σήμερα, αλλά και της τοπικής μας τηλεόρασης, η οποία θα μεταδώσει στο Δήμο και στους γειτονικούς Δήμους αυτή την εκδήλωση. Καλό λοιπόν τον Νίκο το Χυλαδάκη στο Βήμα για να κάνει την παρουσίαση με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο της Θέρμης, το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.
τους ιερείς του Ναού του Αγίου Νικολάου για την παρουσία τους και όλους εσάς που είσαστε σήμερα απόψε το βράδυ. Το θέμα της σημερινής ομιλίας, θα έλεγα ίσως για πρώτη φορά κάποιος ερευνητής στην Ελλάδα αποτολμεί να κάνει μία ομιλία, μία παρουσίαση, διότι η ομιλία θα συνοδευτεί και από προβολή αποκλειστικών βίντεο θεμάτων. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που αποτολμάει κάποιος να κάνει μία ομιλία παρουσίαση με το τίτλο και το θέμα «Σημάδια Ορθοδοξίας στη σημερινή Τουρκία». Και αυτό το κάνουμε με όλο το σεβασμό προς άλλες θρησκείες και προς άλλες εθνοφιλετικές παρουσίες στη Μικρά Ασία. Και ίσως κάποιοι πούνε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει μία τέτοια ομιλία. Και μπορεί και κάποιοι να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα μιας τέτοιας ομιλίας. Έχω να πω ευθύς εξ αρχής ότι ό,τι θα ακούσετε σήμερα εδώ και ό,τι θα δείτε στη συνέχεια στα βίντεο τα οποία θα σας δείξουμε, κατά 95% είναι όλα από τουρκικές πηγές, γεγονός το οποίο προεξοφλεί την εγκυρότητα, αλλά και τη σημασία και την αξία αυτών που θα πούμε και αυτών που θα δείτε στη συνέχεια. Πριν από 25 χρόνια περίπου, αγαπητοί φίλοι, όταν σπούδαζα τότε τουρκολογία στο εξωτερικό, είχε πάει ένας φίλος μου, είχε κάνει ένα παρθενικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα σε μία περίοδο που ήταν πολύ δύσκολη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήτανε πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια, η μεγάλη κρίση με το Κυπριακό και την τουρκική εισβολή. Έγραψε λοιπόν ένα γράμμα για να πει τις εντυπώσεις του από αυτό το παρθενικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα σε αυτό το γράμμα είχα ξεχωρίσει μία παράγραφο η οποία πάντοτε τη θυμάμαι και την αναφέρω όποτε έχω την ευκαιρία. Έγραψε λοιπόν ο φίλος το εξής. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του κερατίου, στο λόφο όπου ήταν η μεγάλη εκκλησία του Παντοκράτορος, εκεί όπου βρίσκονταν κάποτε η αυτοκρατορική τάφη των Κομνηνών και των Παλαιολόγων και σήμερα είναι το ιστορικό τέμενος του Πορθητή, το Φατίχ, που είναι και θρησκευτικό κέντρο των Ισλαμιστών, θα αντικρίσεις έξαφνα κάπου στα δεξιά έναν άσημο τάφο με μια χαμηλή σιδερένια περίφραξη ολόγυρα. Εκεί πάνω, σε ένα τοίχο αντιστήριξης, έκπληκτος θα διαβάσεις μια πλάκα την οποία ο ίδιος ο Μουφτής έγραψε με όλη τη σοβαρότητα της αλήθειας, της τραγικής αλήθειας για τον ίδιο τον Μουφτή, απευθυνόμενο στο ποίμνιό του. Η πλακέτα έγραφε με σαφήνεια στα τουρκικά. Το Ισλάμ δεν επιτρέπει να ανάβετε κεριά, ούτε να κρεμάτε κουρέλια, ούτε να κολλάτε αναθήματα, ούτε να ρίχνετε νομίσματα. Είναι αμαρτία. Μάταια όμως για τον εκπρόσωπο της μουσουλμανικής θρησκείας. Ακριβώς το ίδιο μέρος θα έβλεπες πάντα κάποιο κερί να καίει ή κάποιο ανάθημα, ζωντανή μαρτυρία κάποιας χαμένης, τραγικής, θρησκευτικής συνείδησης. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε όλη την Τουρκία, που δίνει τη λαβή σε άλλες μουσουλμανικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, να κατηγορούν την Τουρκία σαν αιρετική χώρα. Και αν πάμε πιο κάτω, όπως γράφει, βρίσκεται το Μπαλουκλί, το θρηλυκό και φημισμένο αγίασμα, στο οποίο καταφεύγουν συχνά οι Τούρκοι μουσουλμάνοι για να πιούν, κάνοντας μία επίκληση σε κάποιο πρόβλημά τους. Άλλο ένα γεγονός που δείχνει πόσο μπερδεμένη είναι η θρησκευτικότητα σε αυτή τη χώρα. Και επειδή βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη και στην περίφημη περιοχή του Φατίχ, θα πω κάτι το οποίο είναι ένα ερώτημα και πολλοί έχουν ασχοληθεί με αυτό χωρίς να δώσουν καμία απάντηση. Τη δεκαετία του 30, ο Τούρκος συγγραφέας Ρεσάτ Εκρέμ Κιοτσού είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Οθωμανοί ηγεμόνες». Στο βιβλίο αυτό επικαλούνταν τη μαρτυρία του γνωστού Τούρκου ποιητή Γιαχία Κεμάλ Μπεγιατλή. Έγραφε λοιπόν στο βιβλίο ο Ρεσάτ Κοτσού. Την εποχή του Αμπτούλ Χαμίτ του Δευτέρου, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Αμπτούλ Χαμίτ ήταν ο τελευταίος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε σπάσει ένας μεγάλος αγωγός νερού στη συνοικία του μεγάλου τεμένους του Πορθητού, το Φατίχ. Το Φατίχ είχε οικοδομηθεί μεταξύ των ετών 1463 και 1470
πάνω στα ερείπια της καταδαφισμένης από τους Οθωμανούς Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, κάτω από την οποία βρίσκονταν θαμμένοι πολλοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Στην εκκλησία αυτή ο Γενάδιος είχε εγκαταστήσει το Πατριαρχείο κατόπιν αδείας του Μωάμεθ μετά από την άλωση. Το 1454 ο Πατριάρχης εγκατέλειψε οικειοθελώς την εκκλησία, επειδή μέσα σε αυτήν είχε βρεθεί το πτώμα ενός μουσουλμάνου και φοβήθηκε μήπως κατηγορηθούν οι Έλληνες για αυτό το έγκλημα. Την κατασκευή του τζαμιού, του Φατίχ δηλαδή, είχε αναλάβει ο Έλληνας αρχιτέκτονας Χριστόδουλος, που φρόντισε όμως να διατηρήσει τα θεμέλια της καταδαφισμένης εκκλησίας. Και τώρα πάμε στο ενδιαφέρον τμήμα αυτού του αποσπάσματος από αυτό το βιβλίο. Κατά την επισκευή όμως του χαλασμένου αγωγού, ο Αμπδούλ Χαμίτ έδωσε εντολή να ανοιχθεί ο τάφος του Μωάμεθ του Πορθητή, που βρίσκονταν δίπλα στο τζαμί, για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές και να επισκευαστούν. Ο τάφος λοιπόν ανοίχτηκε και σε βάθος 3 μέτρων βρέθηκε μία σιδερένια καταπακτή, από όπου μία πέτρινη σκάλα οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα της Βυζαντινής Εκκλησίας. Εκεί έκπληκτοι οι εργάτες που δουλεύανε βρήκαν ένα μαρμάρινο τάφο που βρίσκονταν το ταριχευμένο πτώμα του Μωάμεθ, ολόιδιο με το προτρέτο που είχε φιλοτεχνήσει ο Ιταλός ζωγράφος Μπελίνι 5 μήνες πριν από το θάνατο του Πορθητή. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ο Μωάμεθ ταύτηκε στα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας μέσα εκεί, αποτελεί για πολλούς τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Μωάμεθ θέλησε να ταφεί σαν χριστιανός και Βυζαντινός βασιλέας εν μέσω των άλλων Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Είναι γνωστό ότι ο Μωάμεθ πάντοτε έλεγε ότι είναι διάδοχος των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Σουλτάνος Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος, που για λόγους πολιτικού στην εποχή εκείνη είχε εγκαταλείψει τον Μπεκτασισμό, ήταν μια Ισλαμική αίρεση, τον οποίο ακολουθούσε πάντα και είχε ασπαστεί το Σουνιτισμό, δηλαδή το Ορθόδοξο Ισλάμ, κυριεύτηκε από πανικό και έδωσε εντολή να σφραγιστεί αμέσως ο τάφος του Μωάμεθ. Τα παραπάνω συνέβησαν πριν από το 1908 και έκτοτε ο τάφος του Μωάμεθ δεν ξανάνοιξε. Γι' αυτό και σήμερα είναι δύσκολο να αποδειχτεί η μαρτυρία του Μπεγιατλή. Στις 19 Δεκεμβρίου όμως του 1996, το εβδομαδιαίο περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας στην Τουρκία, το Aktuel, του συγκροτήματος της γνωστής εφημερίδας Sabah, είχε κυκλοφορήσει με τον εξής εντυπωσιακό τίτλο. «Ο Πορθητής ήταν χριστιανός» και από κάτω είχε τον υπότιτλο. Οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να λύσουν αυτό το μυστήριο πολλούς αιώνες μετά από τον θάνατο του μεγάλου Φατίχ, ο οποίος Μωάμεθ Πορθητής, όπως είναι ιστορικά γνωστός, είχε μητέρα χριστιανή, κατά πάσα πιθανότητα Ελληνίδα. Το ότι στη σημερινή Τουρκία, στην οποία αναδύεται δυναμικά το Ισλαμικό στοιχείο, δημοσιεύονται αναφορές για ένα τέτοιο θέμα, ήταν μια μεγάλη απόδειξη της αμφιβολίας για την πραγματική θρησκευτική ταυτότητα του Μωάμεθ, ακόμα και για το ίδιο το επίσημο τουρκικό κατεστημένο. Και αυτό παίρνει μεγαλύτερη αξία αν κατανοήσουμε τα παρακάτω. Ο Φατίχ, ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, ήταν και είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα ταμπού της τουρκικής ιστορίας, του τουρκισμού και του σύγχρονου τουρκικού εθνικισμού. Γι' αυτό και ένας ηγέτης σαν το Φατίχ έπρεπε να προσωποποιεί εκτός από το εθνικό συνέστημα του λαού και το θρησκευτικό. Κι όμως εκεί μέσα στον τάφο του Πορθητή υπάρχει το μεγαλύτερο μυστικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς υπήρξαν μαρτυρίες που λέγανε ότι δίπλα στον τάφο υπήρχε ένα σταυρός και μία εικόνα της Παναγίας. Ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, κατά πάσα πιθανότητα, κάτι το οποίο κρύβεται επιμελώς από την επίσημη τουρκική ιστοριογραφία, είχε ασπαστεί στο τέλος της ζωής του τον χριστιανισμό, μία θρησκεία που σε όλη του τη ζωή τον ακολουθούσε, ενώ από τα παιδικά του χρόνια είχε τις πρώτες επαφές μαζί του μέσω της χριστιανικής μάνας του. Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά ενίγματα είναι το πώς μερικές χιλιάδες Σελτζούκοι, Τούρκοι και Οθωμανοί που είχαν έρθει στη Μικρά Ασία τον 9ο-10ο αιώνα καταφέρανε μέσα σε λίγους αιώνες να αλλάξουν όλο το εθνοθρησκευτικό χαρακτήρα μιας περιοχής που κατοικούνταν από εκατομμύρια, πολλοί λένε για 20 εκατομμύρια, ελληνόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι, μάλιστα άλλοι αναφέρουν κυρίως δύο λόγους. Ένας ήταν λόγος εξαναγκασμός δια της βίας στους εξισλαμισμούς και ο δεύτερος λόγος ήταν εξισλαμισμός για λόγους συμφερόντων. Επειδή όμως όλη αυτή η διαδικασία της θρησκευτικής μεταστροφής της Μικράς Ασίας ήταν ατελής από την αρχική της έναρξη και ήταν συχνά σε πολλές περιπτώσεις μόνο επιφανειακή, παρέμεινε μια σημαντική ιδιαιτερότητα που χαρακτήρισε το τουρκικό Ισλάμ και σαν μια αιρετική παρουσία μέσα στον Ισλαμικό χώρο. Σήμερα αυτό το πράγμα αναδύεται και από πολλούς Τούρκους δημοσιογράφους και ερευνητές με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το θρησκευτικό πρόβλημα της σύγχρονης Τουρκίας». 10 Νοεμβρίου του 2002, τουρκική εφημερίδα Milliyet. Σε μουσουλμανικό τζαμί εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου. Σε κεντρικό μουσουλμανικό τέμενος της πόλης Σιλίβριας της Ανατολικής Θράκης, το οποίο πριν φύγουν οι Έλληνες κάτοικοι ήταν χριστιανικός ναός και τώρα είναι το Φατίχ Τζαμί, εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, καθώς το μέρος εκείνο ήταν όπου πέρασε το μεγάλο μέρος της ζωής του Άγιος Νεκτάριος. Μεγάλη όμως εντύπωση προκάλεσε στους ιερείς που τελούσαν την επιμνημόσυνη θεία λειτουργία η μαζική παρουσία Τούρκων μουσουλμάνων που μετά την καθημερινή τους προσευχή προτίμησαν να μείνουν και να παρακολουθήσουν τη χριστιανική λειτουργία προς τιμή του Μεγάλου Αγίου της Ορθοδοξίας. Για τη Θεία Λειτουργία αυτή είχαν έρθει και Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και ιερείς από την Ελλάδα, και όπως αναφέρουν τα ίδια τα τουρκικά δημοσιεύματα και της Milliyet, παρόλο που κράτησε περίπου 3 ώρες, οι Τούρκοι παρέμειναν όρθιοι μέχρι το τέλος και με μεγάλη ευλάβεια παρακολουθώντας τους Έλληνες παπάδες στη λειτουργία. Της λειτουργίας χωροστάτησε ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πατήρ Μελέτιος, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια έρχεται και τελεί μνημόσυνο προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου στη Σιλίβρια, μια άλλοτε καθαρά ελληνική πόλη. Τον πατήρ Μελέτιο βοήθησαν και 2 ιερείς που είχαν έρθει ειδικά από την Ελλάδα. Μετά το τέλος της λειτουργίας, ο πατήρ Μελέτιος ευχαρίστησε τους πιστούς, αλλά και τους μουσουλμάνους, που τίμησαν με την ίδια προσήλωση με τους Ορθόδοξους και ευλάβεια τον Άγιο Νεκτάριο. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο επίσης δημοσίευμα εκπληκτικό. Εδώ έχω και μία φωτογραφία να σας δείξω. 7 Ιανουαρίου του 2003. Αυτό ήταν δημοσίευμα στις περισσότερες τουρκικές εφημερίδες. Τουρκάλα πήδηξε να πιάσει το Σταυρό στον αγιασμό των υδάτων στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι η φωτογραφία που δείχνει καθαρά την μαδιλοφορούσα μουσουλμάνα που πήδηξε μέσα στα νερά μαζί με τους χριστιανούς να πιάσει το Σταυρό. Και λέει το δημοσίευμα, 50 χρόνια είχε να γίνει αγιασμός των υδάτων στο Γεράτιο Κόλπο στην περιοχή του Χαλίτς. Όσοι ξέρουν, το Χαλίτς είναι στο μυχό του Κερατίου. Όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος, και τη φορά αυτή έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Μία νεαρή Τουρκάλα, η Σουνά Γιαβούζ, κάτοικος του Γεσίλκιοι, ένιωσε και αυτή την ανάγκη να πηδήξει στα νερά όταν οι παπάδες έριξαν το Σταυρό για να τον πιάσει και να πάρει την ευλογία της Άγιας αυτής ημέρας. Το γεγονός προβλήθηκε από μεγάλο μέρος του τουρκικού τύπου, καθώς για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου του Γεσίλκιοι και του Άγιου Γιώργη του Τσενγκέλκιοι τελούσαν τον αγιασμό των υδάτων την ίδια ώρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έριχνε και αυτός τον Ιερό Σταυρό στην περιοχή του Φαναρίου, παρουσία του κυρίου Καραμαλή και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Γιάννη Μαγκριώτη. Και ενώ οι Έλληνες παπάδες, γράφουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, έριχναν το Σταυρό στη θάλασσα του Χαλίτς και επιδούσαν στα παγωμένα νερά κάποιοι θαραλέοι Ρωμιοί της πόλης, η νεαρή Τουρκάλα ρίχτηκε και αυτή με τα ρούχα της στη θάλασσα για να πιάσει ή τουλάχιστον να ακουμπήσει τον Ιερό Σταυρό και να πάρει την ευλογία. Εξηγώντας την ενέργειά της αυτή, μετέπειτα στους Τούρκους δημοσιογράφους, η Τουρκάλα, η ονόματι Σουνά Γιαβούζ, ανέφερε στους έκπληκτους ακροατές της πως το έκανε για να τιμήσει αυτή τη γιορτή των Ρωμιών και όπως τόνισε, αν της ξαναδίδονταν η ευκαιρία θα το ξανάκανε και θα πηδούσε πάλι στα νερά να πιάσει το Σταυρό και να πάρει την ευλογία του.
Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς μελετητές σαν άλλη μία απόδειξη ότι υπάρχουν έντονα χριστιανικά κατάλοιπα στους μουσουλμάνους κατοίκους της σημερινής Τουρκίας. Και είναι άλλο ένα επεισόδιο των τελευταίων χρόνων που δείχνει πως αυτή η κρυμμένη ορθόδοξη θρησκευτικότητα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται πλέον με πολλούς τρόπους. 2 Μαρτίου του 2003, τουρκική εφημερίδα Sabah, τίτλος δημοσιεύματος. Η Εκκλησία της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, τελευταία ελπίδα για τους Τούρκους. Γράφει η τουρκική εφημερίδα. Τόπος προσκυνήματος, προσευχής και δέησης για τα προβλήματα και τα βάσανα των Τούρκων έχει γίνει εδώ και καιρό η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στην κεντρική περιοχή του Ιουνκαπανή στην Κωνσταντινούπολη. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός της αθρώας προσέλευσης των μουσουλμάνων Τούρκων στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία για να προσευχηθούν και να ζητήσουν σωτηρία από τα μύρια τόσα βάσανά τους αποκάλυψε η ίδια η κυριακάτοικη τουρκική εφημερίδα Sabah, αποκαλώντας χαρακτηριστικά την ελληνική εκκλησία σαν πόρτα της ελπίδας. Εδώ και καιρό, όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα, η εκκλησία αυτή έχει γίνει τόπος προσέλευσης και προσκυνήματος των Τούρκων μουσουλμάνων, οι οποίοι μάλιστα την έχουν δώσει και δικό τους όνομα, αποκαλώντας της Αϊμπίρ, δηλαδή ο Αϊπρώτης, εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης που γίνεται στην Εκκλησία κάθε πρώτη του μηνός. Η προσέλευση αυτή γίνεται ανεξάρτητα από το θρησκευτικό χαρακτήρα που έχει ο μήνας για τους μουσουλμάνους, δηλαδή μπορεί να είναι και ο μήνας του Ραμαζανίου ή κάποιας άλλης θρησκευτικής μουσουλμανικής εορτής. Παρ' όλα αυτά πηγαίνανε στην Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως οι άνθρωποι αυτοί, συνήθως ταλαιπωρημένοι και με πολλά προβλήματα, έρχονται από κάθε γωνιά της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η φήμη της Εκκλησίας, όπου η Παναγία βοηθάει τους ανθρώπους που έρχονται και προσεύχονται στη χάρη της, είχε απλωθεί και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Χρησιμοποιούν για να πάνε εκεί κάθε μέσο, ακόμα και τα κλασικά κάρα, για να φτάσουν και να προσευχηθούν, να ανάψουν ένα κεράκι, αυτά τα γράφει τώρα η τουρκική εφημερίδα, να φιλήσουν το χέρι του παπά και να ζητήσουν βοήθεια από την Παναγία, που τους κοιτάει με το αιώνιο βλέμμα της αγάπης της. Εδεικτικός ήταν ο διάλογος μεταξύ μίας τουρκάλας από το ασιατικό προάστιο Ουμρανίε, που έκανε πολύ δρόμο μέχρι να έρθει και να προσκυνήσει στην εκκλησία του Ιουνκαπανή, στην εκκλησία της Παναγίας. Ο Τούρκος δημοσιογράφος τη ρώτησε, «Θεία Άμπλα», λένε οι Τούρκοι, «έχεις κάποιο πρόβλημα ή κάποιο καημό?» Και η κλασική μαντιλοφορούσα τουρκάλα απάντησε, «Από τότε που πέθανε ο άντρας μου έχουμε γεμίσει προβλήματα. Τα παιδιά μου δεν έχουν δουλειά, τα εγγόνια μου πεινάνε και η ζωή μας έχει γίνει πολύ δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ να παρακαλέσω για κάποια βοήθεια. Άκουσα πως εδώ είναι το σπίτι του Θεού και εδώ γίνονται θαύματα. Προσευχήθηκα για να μας βοηθήσει η Παναγία και να βοηθήσει και τα παιδιά μου». Οι περισσότεροι έρχονται για να ζητήσουν κάποια βοήθεια στα προβλήματά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πηγαίνουν στην Εκκλησία της Παναγίας και ζητάνε ψυχική δύναμη, ηθική στήριξη, ακόμα και βοήθεια να βρουν ένα καλό τέρι στη δύσκολη ζωή τους. Τόσο μεγάλη είναι η φήμη της Εκκλησίας, όπως τονίζει η τουρκική εφημερίδα Sabah, που έχουν έρθει, ακούστε, να προσκυνήσουν ακόμα και από άλλες χώρες, όπως το Ιράν και το Ιράκ. 23 Μαΐου του 2003, δηλαδή όλα είναι γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Τουρκική εφημερίδα Star, γράφει η τουρκική εφημερίδα Star. Το τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Τουρκάλες με τις χαρακτηριστικές μαντήλες πηγαίνουν σε ελληνικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ανάβουν κεριά, κάνουν τάματα στην Παναγία και φυλάνε το χέρι του παπά με τα παιδιά τους, ζητώντας του κάποια βοήθεια στα προβλήματα που τα τελευταία χρόνια περισσεύουν στην Τουρκία. Όπως έγραψε η μεγάλης κυκλοφορίας τουρκική εφημερίδα Star, έχει γίνει της μόδας, λέει η εφημερίδα, μουσουλμάνοι και κυρίως γυναίκες να πηγαίνουν στις εκκλησίες, τις ελληνικές, να προσκυνάνε εικόνες,
και να ανάβουν κεριά, ζητώντας κάποια χάρη από τη Μεγαλόχαρη, ενώ προσκυνάνε τους παπάδες, όπως τους μουσουλμάνους μπαμπάδες ή ντεντέδες, για όσοι ξέρουν από Ισλάμ, είναι ένα είδος ιερέων, και τους άλλους Αγίους. Ανάμεσα σε αυτούς που πηγαίνουν στις εκκλησίες είναι και οι διάσημοι Τούρκοι καλλιτέχνες Μπουλέν Ερσοή και Ζενγκίν Οζέρ. Το τελευταίο καιρό, λέει η εφημερίδα Σταρ, με τη μεγάλη οικονομική κρίση και τη μεγάλη δυστυχία που έχει πέσει στα λαϊκά στρώματα, έχει παρατηρηθεί μία μεταστροφή στους ελληνοορθόδοξους χριστιανικούς ναούς, στα αγιάσματα και στα χριστιανικά προσκυνήματα. Και εκεί βρίσκουν καταφύγιο οι μουσουλμάνοι, προσπαθώντας να βρούνε κάποια γιατριά και ανακούφιση στα μεγάλα προβλήματα που έχουν. Έτσι, λέει η εφημερίδα, οι παπάδες, προσπαθεί ίσως να κάνει και κάποιο ειρωνικό σχόλιο, αντικατέστησαν τους μουσουλμάνους μπαμπάδες και ντεντέδες, η Μεϊρέμ Ανά, δηλαδή η Παναγία, τους τόπους προσκυνήματος, ενώ τα αγιάσματα γεμίζουν κάθε μέρα από πιστούς μουσουλμάνους που ζητάνε την ευλογία και κάποιο θαύμα στα βάσανα που έχουν. Φυσικά, φτάνουν στο σημείο, όπως γράφει η ίδια εφημερίδα η Σταρ, να προσκυνήσουν ακόμα και τις Άγιες εικόνες, κάτι το οποίο, όπως είναι γνωστό, απαγορεύεται με αυστηρό τρόπο από το Ισλάμ και θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Εκπλήσοντας ακόμα και τους ίδιους τους παπάδες, θα δούμε στο βίντεο παρακάτω ένα τέτοιο φαινόμενο, που γίνονται αποδέκτες όλων αυτών των δεήσεων, κυρίως απελπισμένου βέβαια ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Έτσι οι χριστιανικές εκκλησίες γεμίζουν όχι από πιστούς, αλλά από τουρκικές μαντήλες. Οι πιστοί πλέον είναι γνωστό ότι δεν έχουν μείνει και πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Ανθρώπους αρρώστους και άλλους κάθε λογής που έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Προσκυνάνε τους Αγίους, ανάβουν κεριά και ζητάνε τη λύτρωση όντας μουσουλμάνοι από τους χριστιανούς Αγίους. Και ένα εκπληκτικό πράγματι, 26 Μαρτίου του 2004, δηλαδή πριν από ένα χρόνο περίπου. Τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, που είναι η πρώτη σε κυκλοφορία τουρκική εφημερίδα. Ο τίτλος είναι ο εξής. Τούρκος υποψήφιος δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα προάστιο, ζήτησε και πήρε την ευλογία του Πατριάρχη. Αυτά φυσικά δεν θα τα έχετε ακούσει πουθενά και ούτε ενδιαφέρεται κάποιος να κάνει τέτοιες αναφορές ή να ενημερώσει από τα μεγάλα βασικά μέσα ενημέρωσης για τέτοια γεγονότα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι άλλα πράγματα. Λέει λοιπόν η εφημερίδα Χουριέτ. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στην Τουρκία το γεγονός ότι ο υποψήφιος δήμαρχος του κυβερνώντος Ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταΐπ Ερντογάν από μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αφού παρακολούθησε τη θεία λειτουργία, στη συνέχεια φανερά και δημόσια ζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Συγκεκριμένα, ο Ιουσούφ Τολούν, υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής του Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης, προσήλθε με ευλάβεια στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Της λειτουργίας χωροστάτησε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Ισλαμιστής υποψήφιος δήμαρχος πλησίασε τον Πατριάρχη και του ζήτησε την ευλογία του. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο Ιουσούφ Τολούν πρόσφερε και ένα τριαντάφυλλο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μιλάμε για υποψήφιο του Ισλαμικού Κόμματος της Τουρκίας. Ο Πατριάρχης δέχτηκε με ξεχωριστή ευχαρίστηση την παρουσία του Ισλαμιστή Τούρκου υποψηφίου δημάρχου και μετά το πέρας της πολύ θερμής συνομιλίας που είχαν, ο Ιουσούφ Τολούν δήλωσε χαρακτηριστικά στους έκπληκτους παρισταμένους Τούρκους δημοσιογράφους. Πήρα ευλογία από την αγιότητα του Πατριάρχη. Το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς είναι η πρώτη φορά που δημόσια και φανερά Τούρκος πολιτικός και μάλιστα Ισλαμιστής παρακολούθησε χριστιανική θεία λειτουργία και επιπλέον ζήτησε και πήρε την ευλογία του ίδιου του Πατριάρχη. Για το ίδιο θέμα, ο υπεύθυνος του κόμματος των Ισλαμιστών Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη της περιοχής του Σαρίγερ, Κωνσταντινούπολης, Βεϊζά Ντεμιρτζάν,
ο οποίος επίσης παρακολούθησε τη λειτουργία και μάλιστα πήρε και αντίδωρο από τον Πατριάρχη, δήλωσε πάλι στους Τούρκους δημοσιογράφους «Παρακολουθούμε με σεβασμό κάθε θρησκευτική λειτουργία». Και θα έρθω σε ένα εκπληκτικό δημοσίευμα, το οποίο ήρθε στα χέρια μου τις μέρες που ετοίμαζα να κάνω αυτή την παρουσία. 18 Μαρτίου του 2005. Και μετά θα περάσουμε να δούμε τα βίντεο. Είναι η τουρκική επιθεώρηση αξιών, η γνωστή εβδομαδιαία τουρκική επιθεώρηση μεγάλης κυκλοφορίας. Στην πρώτη σελίδα, ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάζει, είναι το εξής θέμα, αυτό που είναι μέσα σε κύκλο, που λέει «Asil dinlerine dönüyorlar», που σημαίνει «Επιστρέφουνε στις θρησκευτικές τους ρίζες». Το εκπληκτικό αυτό δημοσίευμα, που είναι πρόσφατο, όπως είπα και πριν, 18 Τρίτου του 2005, αναφέρει ότι τα τελευταία 3 χρόνια μοιράστηκαν, κυκλοφορήσανε 8 εκατομμύρια Ευαγγέλια στην Τουρκία. Μιλάμε για γεγονότα τα οποία δυστυχώς δεν παίρνουν την ανάλογη δημοσιότητα εδώ στην Ελλάδα, διότι... Ορίστε. Στα τουρκικά. Ιντζίλ, το Ευαγγέλιο στα τουρκικά λέγεται Ιντζίλ. Και μιλάμε για επιθεώρηση εβδομαδιαία, περιοδικό εβδομαδιαίο, το οποίο, όπως είπα, κυκλοφόρησε, είναι πριν 2 εβδομάδες. Λέει η τουρκική επιθεώρηση ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να βαπτίζονται πολλοί μουσουλμάνοι χριστιανοί. Αυτό απασχόλησε τις τουρκικές αρχές και προσπάθησαν να εξερευνήσουν, να δούνε τι συμβαίνει, διότι ήταν και ζήτημα εθνικής ασφαλείας, έτσι το παίρνουν οι Τούρκοι. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάζανε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανακαλύπτανε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν προγόνους, που είχαν εξισλαμιστεί, κυρίως μετά την μικρασιατική καταστροφή, και ξαφνικά αισθανόταν μετά από διάστημα, πολύ μετά από 60, από 70 χρόνια, ξαναανακαλύπτανε με πολλούς και διάφορους τρόπους τις θρησκευτικές τους ρίζες και επιστρέφανε στο χριστιανισμό. Αναφέρει η τουρκική επιθεώρηση, 22 Φεβρουαρίου του 2005, ο Εργούν Τζανέρ, 16 ετών, έγινε χριστιανός, όπως επίσης και ο αδερφός του είχε προηγηθεί, ο αδερφός του Εμίρ Φεθχή, ο οποίος είχε γίνει χριστιανός το 2002. Οι δύο αυτοί οι Τούρκοι, αφού έγιναν χριστιανοί, είχαν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή όμως προχώρησε η έρευνα, ανακαλύψανε ότι η μάνα του Εργούν Τζανέρ και του Εμίρ Φεθχή, η Ινές Μανίτσα, ήταν χριστιανική, από χριστιανική οικογένεια. Και μάλιστα ένας θείος τους, ο Εμρουλάχ, είχε παντρευτεί κάποια Ευδοξία από την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που αναφέρει η εφημερίδα ανθρώπων που από μουσουλμάνοι γίνανε χριστιανοί. Και μάλιστα λέει ότι οι πιο πολλοί εκχριστιανισμοί γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά παρατηρείται και ένα εκπληκτικό φαινόμενο, να έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που αλλάξανε από μουσουλμάνοι, γίνανε χριστιανοί, σε πόλεις της Ανατολικής Τουρκίας, όπως Διαρμπακίρ, Αντίγιαμάν, Μπατμάν, Σεβάστια, θα δούμε για τη Σεβάστια ένα θέμα, Τούντζελη και Μαλάτια. Ενώ οι συνοικίες στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρατηρούνται οι πιο πυκνοί αλλαγές θρησκείας, είναι οι συνοικίες του Φατίχ, του Σισλή και του Εμίν Ονού. Η δε συνοικία όπου έχει τις λιγότερες αλλαγές θρησκείας είναι η γνωστή συνοικία του Αιγιούπ, όπου, όπως είναι γνωστόν, εκεί κατοικούν ακραίοι Ισλαμιστές. Ο Φιντάν Ντεμίρ το 1996 έγινε χριστιανός. Ήτανε από την περιοχή της Κιουτάχιας, από το χωριό Ταφσανλή. Ο Τουρκάν Ακτσάν από το Ελαζίγ, της ανατολικά της Άγκυρας, το 1995 αυτός και η σύζυγός του βαπτίστηκαν χριστιανοί. Ο Τουράν Τορουτζού,
Το 1999 στην Κωνσταντινούπολη έγινε χριστιανός. Ο Εμράχ Μπασαράν το 2003 ήταν κάτοικος του Λος Άντζελες, Τούρκος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε στο τουρκικό προξενείο ότι αλλάζει θρησκεία και από μουσουλμάνους επιστρέφει στη χριστιανική θρησκεία. Η Χούλια Μανάν το 1993 πήγε στο Πατριαρχείο και δήλωσε ότι θα αλλάξει θρησκεία και θα γίνει από μουσουλμάνα χριστιανή. Η Λεϊλά Ουπ το 1992, όντας 63 χρονών, άλλαξε θρησκεία και από Ισλαμιετέν έγινε χριστιανή. Ο Εμράχ Βουλάς το 2000 άλλαξε θρησκεία και από μουσουλμάνος έγινε χριστιανός. Ο Γιλμάς Νάκας το 1965, πιο παλαιότερα, είχε αλλάξει θρησκεία και από μουσουλμάνος έγινε χριστιανός. Η Λεϊλά Μελέκ, η οποία είναι σύζυγος υψηλόβαθμου υπαλλήλου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο πεθερός της είναι καθηγητής της νομικής σχολής της Άγκυρας, το 2000 άλλαξε θρησκεία και από μουσουλμάνα έγινε χριστιανή. Η Μίνα Γιλντιρίμ, αδελφή του συνταξιούχου στρατηγού του τουρκικού στρατού Κεμάλ Γιαβούζ, το 1997 άλλαξε θρησκεία και από μουσουλμάνα έγινε χριστιανή. Ο Ισούνα Αλιτζή, κόρη του Πρίτανη, του Πανεπιστημίου της 9ης Σεπτεμβρίου της Σμύρνης, το 1988 άλλαξε θρησκεία και από μουσουλμάνα έγινε χριστιανή. Αυτά όλα είναι στο δημοσίευμα της τουρκικής επιθεώρησης αξιών που δημοσιεύεται 18 Μαρτίου του 2005. Ο Μουσταφά Ατές το 1993, όντας 84 χρονών, άλλαξε θρησκεία και έγινε χριστιανός και πήρε το όνομα Ηλίας. Η Νεϊτζά Γκέντς το 1969 άλλαξε θρησκεία, αυτή και η κόρη της Σερανούρ, και από μουσουλμάνοι βαπτίστηκαν χριστιανοί. Ο Γκιουρτσάν Αλτεκίν άλλαξε θρησκεία και το 2003 από μουσουλμάνος έγινε χριστιανός. Υπάρχει η περίπτωση της Νατζιέ Σιρματσεκιτζή, η οποία είχε γεννηθεί το 1880 στην Κωνσταντινούπολη. Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1937. 62 χρόνια μετά από το θάνατό της, το 1999, τα δύο παιδιά της, ο Φατός Μπανού και η Σεϊμά Σιρματζεκιτζή, κάτοικοι Άγκυρας, αλλάξανε θρησκεία και από μουσουλμάνοι γίνανε χριστιανοί. Η Μελισσά Τσακίρ γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 2004, άλλαξε θρησκεία και από μουσουλμάνα έγινε χριστιανή. Αν μη τι άλλο, είναι εκπληκτικές όλες αυτές οι περιπτώσεις που αποκαλύπτονται όχι από κάποιο Έλληνα ή κάποιον ξένο που πήγε να κάνει ρεπορτάζ στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε για ίδια τουρκική επιθεώρηση και μάλιστα από μία από τις πιο ανεγνωρισμένες δημοσιογραφικά τουρκικές επιθεωρήσεις. Όλα αυτά δείχνουν αυτό που είχα πει και πιο πριν, ότι αυτή η ατελής διαδικασία εξισλαμισμού εκατομμυρίων σημερινών κατοίκων της Μικράς Ασίας, επειδή είναι προβληματική από τη βάση της, έχει αφήσει τεράστια προβλήματα και συχνά αποκαλύπτει πολλές τραγικές θρησκευτικές συνειδήσεις. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη την πορεία της, και αυτό το μαθαίνουν όσοι ασχολούνται με τουρκολογία, είχε πλαισιωθεί κατεξοχήν από στελέχη τα οποία προέρχονταν κυρίως από τον ελληνικό κορμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο αποκορύφωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην εποχή του Μεγάλου Σουλτάνου, του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, ο οποίος ήταν και αυτός από Ελληνίδα μητέρα, όπως οι περισσότεροι Σουλτάνοι, ουσιαστικά την αυτοκρατορία στην πρώτη φάση της
της βασιλείας του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή την κυβερνούσε ένας βεζίρης, ένας περίφημος βεζίρης, ο Ιμπραήμ ο Μεγαλοπρεπής, ο οποίος είχε τέτοια δύναμη που ακριβώς οι ξένοι πρέσβεις τον ονομάζανε Μεγαλοπρεπή και απευθύνονταν πάντοτε σε αυτόν όταν ήθελαν να έχουν επαφές με τις Οθωμανικές αρχές, διότι ήξερε και μιλούσε πολλές γλώσσες και ήξερε και καταλάβαινε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι ξένοι. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο Ιμπραήμ ο Μεγαλοπρεπής? Όπως αποκαλύπτει η ιστορία, ήταν γιος Έλληνα ιερέα από την Πάργα της Ηπείρου, είχε απαχθεί από μουσουλμάνους κουρσάρους, είχε πωληθεί σε σκλαβοπάζαρα της Μύρνης, είχε αγοραστεί από μία πλούσια Οθωμανή που έμενε στην Μαανίσα, δηλαδή στη Μαγνησία της Δυτικής Μικράς Ασίας, εκεί που ήταν τα ανάκτορα των Οθωμανών, τα θερινά ανάκτορα των Οθωμανών Σουλτάνων που παραθερίζαν εκεί. Γνωρίστηκε εκεί με τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, ανεπτύξανε μία έντονη φιλία οι δύο άντρες και στη συνέχεια πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέβηκε όλα τα κλίμακα της ιεραρχίας. Το χαρακτηριστικό όμως ήταν ότι δεν νίστευε το μήνα του Ραμαζανίου, νίστευε το μήνα της Σαρακοστής, ενώ φρόντισε πάντοτε στο σαράι να συγκεντρώνει άγιες εικόνες, καθώς επίσης και ελληνικά αρχαία αγάλματα. Όλα αυτά, όπως ήταν φυσικό, προκαλέσανε την οργή κάποιων εκγενετής μουσουλμάνων Οθωμανών, που στο τέλος καταφέρανε και διασύρανε τον Ιμπραήμ στον Σουλτάνο Σουλεϊμάν, ο οποίος τελικά ένα βράδυ, μετά από ένα ιστορικό γεύμα, βρέθηκε την επομένη το πρωί η σωρός του Ιμπραήμ του Μεγαλοπρεπή να πλέει στο γεράτιο κόλπο. Η σημερινή ομιλία όμως έχει το εξής ενδιαφέρον, αγαπητοί φίλοι, και επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι δημοσιογράφος και μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια έχω εργαστεί σε δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες, το Έθνος και την Απογευματινή, και μπορώ να σας πω πώς λειτουργούν δυστυχώς όλα αυτά τα μεγαλόσχημα δημοσιογραφικά κατεστημένα που την τελευταία περίοδο έχουν καταδικάσει τον ελληνικό λαό σε μία μιζέρια με κύριο στόχο και σκοπό να αποσαθρώσουν και να διαλύσουν κάθε ίχνος κοινωνικού ιστού. Επειδή λοιπόν εργάζομαι δημοσιογραφικά και θέλω να παρουσιάζω θέματα τεκμηριωμένα, αποφάσισα σήμερα να σας δείξω μία σειρά από άκρως αποκαλυπτικά βίντεο τα οποία έχω πάρει από τουρκικά κανάλια, όπου αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, οι ίδιοι Τούρκοι δεν θέλουν να αποκαλύψουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ορθόδοξο χριστιανικό απόβαθρο. Μάλιστα, πολλές φορές παρουσιάζουν και με κάποια ειρωνία κάποια θέματα, τα οποία όμως, όπως θα δείτε, έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πριν πάμε όμως στο πρώτο θέμα, θα σας διαβάσω από το Συναξάρι τους βίους των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ. Λέει λοιπόν μέσα σε αυτό: «Ζούσε κάποτε στην Κωνσταντινούπολη ένας μεγάλος άρχοντας που τον έλεγαν Στούδιο. Αυτός αρρώστησε κάποτε και κινδύνευσε να πεθάνει χωρίς να μπορεί κανένας γιατρός να τον θεραπεύσει. Όταν ήταν άρρωστος πήγε στην πόλη κάποιος γουλαίων από τα Γέρμια για να τον επισκεφτεί. Τα Γέρμια είναι μια περιοχή στη σημερινή Σεβάστια, βόρειο-ανατολικά της Άγκυρας. Του διηγήθηκε λοιπόν ο Γουλεών ότι στα Γέρμια υπήρχε ένα αγίασμα επωνόματι του αρχιστράτηγου Μιχαήλ και όσοι πήγαιναν εκεί θεραπεύονταν από κάθε αρρώστια. Η θεραπεία γινόταν κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο, θα το δούμε μετά. Υπήρχαν στο νερό του αγιάσματος μικρά ψάρια τα οποία έγλυφαν το σώμα του ασθενούς και έβρισκε αυτός θαυματουργικά την υγεία του. Μόλις το άκουσε αυτό ο Στούδιος, ο πλούσιος αυτός άρχοντας, πίστεψε ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να γίνει καλά. Πήγε λοιπόν εκεί με πολλούς άλλους ασθενείς πλημμυρισμένους από πίστη. Μόλις μπήκε στο αγίασμα εκείνο αμέσως έγινε καλά. Όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι οι άλλοι ασθενείς που είχαν φτάσει εκεί μαζί με αυτόν με ελπίδα και πίστη. Μόλις είδε ο άρχον Στούδιος τα τόσα θαύματα εκεί, συγκλονισμένος από τα υπερφυσικά αυτά αποτελέσματα, ξόδεψε την περισσότερη σχεδόν περιουσία του και έκτισε από ευγνωμοσύνη και ευλάβεια μια μεγάλη, μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία προς τιμή του Αγίου Μιχαήλ. Άφησε κατόπιν και εισοδήματα πολλά σε εκείνον τον ναό και κάθε μέρα όποιος ασθενής επήγαινε με πίστη εκεί έβρισκε τη θεραπεία του. Πολλοί τυφλοί βρήκαν το φως των ματιών τους και χολοί περπατήσανε
χάρη στο αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτή η περίλαμπρη εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ ήταν ένα θαυμαστό αρχιτεκτονικό δημιούργημα το οποίο καταστράφηκε περί τα μέσα του 15ου αιώνα. Θέλετε να δείτε σήμερα σε ποια κατάσταση είναι αυτό το αγίασμα και πώς οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται και το προβάλλουν για τις θαυματουργές του ικανότητες. Αν μπορούμε να πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Εδώ είναι αυτή η γούρνα με τα ψαράκια, τα θαυματουργά που διαβάσατε, που ακούσαμε προηγουμένως. Πηγαίνουν εκεί προσκυνητές όχι μόνο από όλη την Τουρκία, αλλά και από πολλές χώρες της Ευρώπης. Αν μπορούμε να ακούμε και ήχο. Σημαίνει το εξής εκπληκτικό. Όσοι βουτάνε εκεί πέρα, τους πλησιάζουν τα μικρά ψάρια και τους δαγκώνουν με αποτέλεσμα είτε να έχουν δερματικές, είτε ρευματικές, ακόμα και κάποιες άλλες περίεργες παθήσεις να θεραπεύονται. Αυτός είναι ο διευθυντής, ο Τούρκος του Ιδρύματος. Βέβαια, δεν θα μας κάνει αναφορά για το αγίασμα του Αγίου Μιχαήλ, ούτε θα πει από πού προέρχεται αυτή η θαυματουργή ιδιότητα που έχει αυτός ο χώρος. Αλλά από την άλλη θα πει ότι με ανεξήγητο τρόπο και από πού δεν ξέρω έρχονται αυτά τα ψάρια, τα ψαράκια τα μικρά που έχουν αυτή τη θεραπευτική θαυματουργή ικανότητα και ιδιότητα. Είναι καμπλιτζά, σημαίνει δεξαμενή ψαριών στη Σεβάστια Σιβάς της Τουρκίας. Το εκπληκτικό είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι οι Τούρκοι, αφού καταλάβαν ότι το μέρος αυτό είναι θαυματουργό, ότι πραγματικά θεραπεύει ασθένειες, έχουν ξεκινήσει μια διεθνή τουριστική καμπάνια, έχουν εκτίσει ξενοδοχεία στην περιοχή, θα το δείτε σε λίγο, όπου συμβαίνουν αυτά τα εκπληκτικά πράγματα. Και μάλιστα γίνεται παρουσίαση στο ΤΕΡΤΕ, δηλαδή στο τουρκικό κρατικό κανάλι, από μια γνωστή τουρκάλα δημοσιογράφου. Αυτός είναι από τη Λιθουανία. Άκουσε από τη Λιθουανία, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε, εκεί έξω το ξέρουν. Άκουσε στη Λιθουανία ότι εκεί υπάρχει ένα θαυματουργό μέρος και πήγε εκεί, είχε μια πάθηση για να θεραπευτεί. Παρακάτω θα δείτε και μια Γερμανίδα. Αυτό είναι ένα μικρό παιδί που είχε κάποιο έντονο δερματικό πρόβλημα και μόλις πήγε εκεί πέρα άρχισε να θεραπεύεται. Μιλάμε ότι αυτό το αγίασμα βρίσκονταν από πάνω ένας τεράστιος χριστιανικός, ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα, ο ναός του Αγίου Μιχαήλ. Και το μέρος είναι, λέγεται ότι είναι το αγίασμα του Αγίου Μιχαήλ στη Σεβάστια. Αυτή η κυρία είναι Γερμανίδα. Είχε ακούσει στη Γερμανία για τις θαυματουργές ικανότητες. Και αισθάνεται, λέει, μια φοβερή βελτίωση. Εξαιτίας, δεν μπορούν να μας εξηγήσουν από πού έρχονται αυτά τα ψάρια, τα ψαρά και τα μυτά. Βλέπετε πώς έχει οργανωθεί όλη η περιοχή. Μιλάμε για ξενοδοχειακές μονάδες, όπου δέχονται επισκέπτες από πολλά μέρη του εξωτερικού της Τουρκίας να πάνε σε ένα μέρος που ήταν ιστορικά και θρησκευτικά γνωστό σαν το αγίασμα του Αγίου Μιχαήλ. Οι Τούρκοι βέβαια το προβάλλουν, αλλά δεν μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εκεί πέρα που συμβαίνουν. Και σίγουρα αυτό αποφέρει και κάποιο συνάλλαγμα, κάποιο οικονομικό όφελος στη σημερινή Τουρκία. Μέχρι εδώ. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο μέρος, έξω από την Άγκυρα. Εκεί πέρα υπάρχει μία ιστορική κατακόμβη. Συμβαίνει το εξής εκπληκτικό πράγμα που θα δείτε σε λίγο. Πάνω από την κατακόμβη, η οποία κατακόμβη ήταν η κατακόμβη που είχε λειτουργήσει την πρώτη περίοδο της εξάπλωσης του χριστιανισμού στη Μικρά Ασία, υπάρχει μία τουρκάλα, η οποία δεν είναι μουσουλμάνα κλασική, είναι αλεβίτισσα και όσοι γνωρίζουν από αλεβίτες, ξέρουν ότι οι αλεβίτες είναι με μεγάλη αίρεση ισλαμική, η οποία έχει πολλά χριστιανικά κατάλοιπα, πιστεύει στην Αγία Τριάδα, δέχονται να πίνουν κρασί ενώ το Ισλάμ απαγορεύει το κρασί και δέχονται και εικόνες, και αυτό επίσης είναι καταπληκτικό.
Τώρα, πάνω από αυτήν την θαυματουργή κατακόμβη, όπου λέγονταν ότι παλαιότερα εκεί συνέβαιναν θαύματα, έχει στήσει το κέντρο της μία σύγχρονη τουρκάλα και πηγαίνουν εκεί δεκάδες προσκυνητές να θεραπευτούν από τις αρρώστιες. Και υπάρχει ένα εκπληκτικό στοιχείο που θα δείτε, ανάβουν κεριά σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο βίντεο. Εδώ βλέπουμε τους προσκυνητές που πηγαίνουν στο μέρος όπου βρίσκεται η λεγόμενη Ζωχρέ Ανά. Αυτά όλα να έχετε υπόψη ότι καταδικάζονται με αυστηρό τρόπο από το επίσημο Ισλάμ. Και όμως όχι μόνο συμβαίνουν, αλλά προβάλλονται και από τα μεγάλα τουρκικά κανάλια. Μάλιστα εκεί θα δείτε ότι έχουν την επέτειο, την 75η επέτειο της ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Όλοι αυτοί τώρα είναι κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάποιο πρόβλημα και πιστεύουν ότι μπορούν να το λύσουν, κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, με αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε όμως σε λίγο μετά την αποκάλυψη που γίνεται. Όπως είπα και πριν, έρχονται Τούρκοι από όλα τα μέρη της Τουρκίας. Είναι το προάστιο Μαμάκ έξω από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Πήγε και ένα δημοσιογραφικό συνεργείο επίσημο να δει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και τους λέει η κυρία, αυτός είναι ο προφήτης Αλή, είναι η εικόνα την οποία δεν τη δέχουν οι μουσουλμάνοι, εδώ όμως την προβάλλουν. Οφείλω, λέει, τις ικανότητές μου να βοηθάω τους ανθρώπους σε αυτήν την παλαιοχριστιανική κατακόμβη, που θα τη δούμε σε λίγο. Μιλάμε τώρα για ένα κέντρο το οποίο έχουν γίνει και εγκαταστάσεις για να φιλοξενούν χιλιάδες ανθρώπους που έρχονται προσκυνητές από όλη την Τουρκία. Εδώ μάλιστα είναι και το εστιατόριο που μοιράζονται και γεύματα. Και τώρα πάμε να δούμε αυτή την κατακόμβη, την περίφημη, που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το κέντρο. Και όπως αναφέρεται, είναι μια κατακόμβη όπου είχαν μαρτυρήσει την πρωτοχριστιανική περίοδο. Ό,τι βέβαια έχει απομείνει. Όλη η θαυματουργική ιδιότητα αυτού του χώρου, σύμφωνα με την ομολογία αυτής της κυρίας, της Ζωχρέ Ανά, όπως αναφέρεται, οφείλεται στο φως που εκπέμπει, λέει, αυτή η κατακόμβη, που ήταν τόπο συγκέντρωσης των χριστιανών, πριν ακόμα έλθει το Ισλάμ στην Τουρκία. Και φυσικά, όπως σας είπα, οι προσκυνητές κάθε μέρα που φτάνουν εκεί είναι κατά δεκάδες χιλιάδες από πολλά μέρη, μάλιστα πολλές φορές ξενυχτάνε απ' έξω μόνο και μόνο για να μπορέσουν να μπουν μέσα, να προσκυνήσουν και να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημά τους. Και εδώ βλέπουμε τα κεριά. Είδατε, ανάβουν κεριά. Θα το δούμε και παρακάτω. Όπως εδώ σταματάει, βλέπετε το σημείο. Έχουν ένα σε στυλ εκκλησάκι που ανάβουν κεριά. Δηλαδή είναι εκπληκτικά φαινόμενα, τα οποία φυσικά, όπως είπα και πριν, δεν θα ενδιαφερόταν κανένα μεγάλο κανάλι να τα δείξει και να τα προβάλλει, παρά τη μεγάλη σημασία που έχουν. Και θα θυμηθώ εδώ κάτι που είπε παλιά ένας φίλος μου τουρκολόγος. Τότε μόνο, λέει, θα λυθούν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα και οι ελληνοτουρκικές διαφορές, γιατί όπως είδαμε ούτε τα ζεϊμπέκικα ούτε οι κουμπαριές έχουν λύσει κανένα πρόβλημα, εξακολουθούν και υπάρχουν σε όλη τους την ένταση. Τότε μόνο θα λυθούν όταν καταλάβουν πολλά εκατομμύρια κατοίκων της σημερινής Τουρκίας ποιες είναι οι πραγματικές τους ρίζες. Ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται κάποια πολύ σοβαρή κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη κατακόμβη που είναι έξω από τα Άδανα. Η κατακόμβη αυτή έχει το όνομα η κατακόμβη των 7 νέων που μαρτύρησαν και αυτή την εποχή που διαδίδεται ο χριστιανισμός στην περιοχή αυτή. Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν μετά από τόσους αιώνες να πηγαίνουν εκεί Τούρκοι προσκυνητές και μάλιστα θέλοντας να δώσουν και ένα μουσουλμανικό χαρακτήρα, χτίσανε εκεί πάνω και ένα τζαμί, ένα μετζδίτ όπως το λένε, ένα θρησκευτικό τόπο. Εκεί πέρα υπάρχει και ένας τάφος όπου πετάνε μέσα νομίσματα, μας θυμίζει κάποιες δικές μας συνήθειες. Ο τόπος λένε ότι είναι ιερός και θαυματουργός. Πολλοί πηγαίνουν και εκεί επίσης με προβλήματα, προσεύχονται και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο που είδαμε. Σήμερα βέβαια δεν έχουν μείνει πολλά ίχνη από την περίοδο που ζούσαν αυτοί οι 7 νέοι, Γεντί Γκέντς λέγεται, η κατακόμβη των Γεντί Γκέντς.
Έχουν γίνει, το εκπληκτικό είναι ότι σε αυτό το μέρος λένε, το λένε οι Τούρκοι, ότι έχουν γίνει φοβερά θαύματα. Πήγανε γυναίκες που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, ξενυχτήσαν εκεί, προσευχήθηκαν και κατάφεραν και απέκτησαν το μητρικό χάρισμα. Όπως τα βλέπετε, τα παρουσιάζει τουρκικό κανάλι, το Saman Yolu TV, που είναι ισλαμικό κανάλι. Εδώ είναι το εκπληκτικό. Και θα δούμε σε λίγο ένα άλλο επίσης εκπληκτικό, το αγίασμα του Αποστόλου Παύλου, πώς πάνε και οι Τούρκοι και το προσκυνάνε και πίνουν, όπως και πολλοί ξένοι. Είναι 7 Μακαβαίοι. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί, είναι έξω από τα Άδανα, είναι έξω από τα Άδανα, δεν είναι στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για Τουρκία. Άλλο. Πιο πριν, πιο πριν. Ναι. Εδώ μιλάμε για 7 νέους στην πρώτη περίοδο που εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός στη Μικρά Ασία. Είναι τόπος προσκυνήματος δεκάδων χιλιάδων. Βλέπετε τι κάνουν. Προσπαθούν να ευλογηθούν από τον τόπο, αυτό το μέρος όπου αγιάσανε οι 7 νέοι. Τώρα, εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω στην ιστορία. Όταν το είχα δει, βλέπετε αυτά που καίγανε ήταν λιβάνι. Καίγανε λιβάνι. Τούρκοι να καίνε λιβάνι. Αυτά είναι όλα απαγορευμένα αυστηρώς από την επίσημη Ισλαμική θρησκεία. Βέβαια, χτίσανε ένα τζαμί από πάνω για να δείξουν και πουλάνε και κάποια ενθύμια από τον τόπο. Αυτό που βλέπετε εκεί είναι λιβάνι που καίνε εκεί κάτω. Και εδώ είναι στην Ταρσό ο ναός του Αποστόλου Παύλου. Το μέρος όπου, όπως λένε, γεννήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει μία εκκλησία που το εκπληκτικό, όχι μόνο ότι γίνεται τόπος προσκυνήματος, αλλά υπάρχει και ένα αγίασμα, λέει, την ιστορία του Αποστόλου Παύλου, πώς πήγε στα Ιεροσόλυμα, πώς αγίασε και πώς εξάπλωσε το χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Θα δούμε τώρα το αγίασμα. Είναι ένα, σαν, βλέπουμε εδώ την εικόνα του Αποστόλου Παύλου, και εδώ είναι το αγίασμα όπου πίνουν νερό Τούρκοι και ξένοι προσκυνητές που πηγαίνουν εκεί πέρα. Αν μη τι άλλο, για μένα τουλάχιστον είναι εκπληκτικά πράγματα. Και μάλιστα πίνουν αγίασμα, γιατί λέει το αγίασμα αυτό φέρνει θεραπεία σιφά. Σιφά στα τουρκικά είναι υγεία. Ο Απόστολος Παύλος στην Ταρσό της σημερινής Τουρκίας. Αυτή είναι η Ταρσό. Στοπ λίγο εδώ. Θα πάμε τώρα, θα έρθουμε πιο κοντά. Θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 3 χρόνια ήρθε μια Τουρκάλα δημοσιογράφος εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενός από τα μεγαλύτερα τουρκικά κανάλια, το TCRT, να κάνει ένα ρεπορτάζ για το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Πάμε να δούμε λίγο τι μας έδειξε και τι εκπληκτικό έγινε σε αυτή την περιοδία της Τουρκάλας. Είναι ανταποκρίτεια του τουρκικού καναλιού TCRT στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, όπως τη δείχνει το τουρκικό κανάλι TCRT. Έχει βάλει και ελληνική μουσική να προειδεάσει το κλίμα, ας πούμε. Δείχνει τη Μητρόπολη. Γνωστοί δρόμοι της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Κάποιες παλιές φωτογραφίες που δείχνει για να δείξει και ένα ιστορικό χρώμα να δώσει στην παρουσίαση. Λέει κάποια λόγια για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Οι Τούρκοι συνηθίζουν να βάζουν και διαφημίσεις. Μια παλιά βυζαντινή εκκλησία. Δείχνει γειτονιές, δρόμοι της Θεσσαλονίκης, το διοικητήριο φυσικά. Το ρεπορτάζ είχε γίνει βέβαια για το σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, στο οποίο Έλληνες δημοσιογράφοι δεν μπορούν να πάνε μέσα. Μόνο Τούρκοι έχουν την άδεια να μπαίνουν. Βλέπουμε το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Υποτίθεται ότι είναι το πατρικό, ενώ δεν είναι το πατρικό. Δεν γεννήθηκε εκεί ο Μουσταφά Κεμάλ. Στο Λαγκαδά γεννήθηκε. Αυτή είναι λοιπόν η Τουρκάλα δημοσιογράφηση, η οποία λέει ότι όταν μπήκα εδώ μέσα, λέει, ξεπλάγει. Διότι όλα τα έπιπλα, οι κουρτινές, τα πάντα, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία. Είναι καινούργια και έχουν έρθει ή από την Άγκυρα ή από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα θα μας δείξει και τη γραβάτα του Κεμάλ, που είναι μια γνωστή τουρκική φίρμα. Τα σχέδια όλα αυτά που βλέπετε, τα έπιπλα που είναι στο εσωτερικό του σπιτιού στην Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, είναι όλα μεταφερόμενα από την Τουρκία. Υποτίθεται ότι ήταν της οικογένειας του Κεμάλ, Κιμίλια, ενώ δεν είναι. Βλέπετε εδώ και τη γραβάτα θα μας δείξει ότι είναι μιας γνωστής τουρκικής φίρμας, ορίστε. Και τώρα θα δούμε το εκπληκτικό.
Κατεβαίνοντας στην κατηφόρα, πίσω από το πανόραμο που πάει στη λίμνη του Αγίου Βασιλείου για να πάει προς την Τουρκία, έγινε το εξής εκπληκτικό, όπως θα δείτε. Ξαφνικά σταμάτησε η Τουρκάλα και παρατηρούσε τα εκκλησάκια που βρίσκονται στο δρόμο. Είπε το εξής: οι Έλληνες, λέει, έχουν μια περίεργη συνήθεια. Όταν σώζονται από κάποιο ατύχημα, κτίζουν ένα εκκλησάκι στο δρόμο. Και θα δείτε τώρα τι έκανε αυτή η γνωστή Τουρκάλα δημοσιογράφος. Βρήκε το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής. Είναι ένα από τα εκκλησάκια που πήγε και με μεγάλη ευλάβεια προσκύνησε και άναψε το καντήλι. Μιλάμε τώρα για Τουρκάλα δημοσιογράφο. Έκανε και άλλα τα οποία δεν μας τα δείχνει. Λένε ότι φίλησε και τις εικόνες. Το βλέπετε το καντήλι. Θεώρησε ιερό πράγμα να ανάψει το καντήλι. Βλέπουμε την Αγία Κυριακή. Και πήγε σε πολλά εκκλησάκια σε όλη τη διαδρομή και σταματούσε και προσκυνούσε. Βλέπουμε τους Αγίους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Άλλο ένα εκκλησάκι. Μέχρι εδώ. Είναι ο δρόμος που πάει για την Ασπροβάλτα και για την Καβάλα. Αυτός είναι ο Αλαεντίν Σουρμελή και αυτές είναι οι αγιογραφίες που κάνει. Από πότε, λέει, ασχολείσαι με αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον, λέει, εδώ και 5 χρόνια. Λέει, ασχολούμαι και κάνω αγιογραφία. Πώς ξεκίνησες? Είχε πάει, λέει, κάποτε ένας καλόγερος εκεί πέρα και τον έβλεπε που ζωγράφησε και του ζήτησε να κάνει μια εικόνα. Του άρεσε αυτή η εικόνα του καλόγερου και του παρήγγειλε κι άλλες. Και από τότε, λέει, έρχονται και με παραγγέλνουν από πολλά μέρη της Τουρκίας και αγιογραφώ εικόνες. Τώρα μιλάμε Τούρκος, μουσουλμάνος, αγιογράφος μέσα στην Τουρκία, αγιογραφεί εικόνες που πάνε σε όλη την Τουρκία. Πού πηγαίνουν αυτές οι εικόνες? Και αν βλέπετε, έχει μια ξεχωριστή ικανότητα στην αγιογράφηση. Είναι καθαρά βυζαντινή, ορθόδοξη βυζαντινή τεχνοτροπία. Εικόνα. Ακούτε τη λέξη εικόνα. Κάνει εικόνες. Είχε εκπλήξει τότε τους Τούρκους δημοσιογράφους, όταν ανακαλύφθηκε αυτή η υπόθεση, πώς αυτός ο Αλαεντίν Σουρμελή, ο οποίος, λέει, ότι έχει ζωγραφίσει τον Ιησού Χριστό, την Παναγία και πολλούς άλλους Αγίους. Οι Τούρκοι την Παναγία τη λένε Μεριέμανα. Ορίστε τι γίνεται στη σύγχρονη Τουρκία. Ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα? Βλέπετε με ποιο περίτεχνο τρόπο, βυζαντινή τεχνοτροπία, κάνει τις αγιογραφίες του ο Αλαεντίν Σουρμελή, Τούρκος αγιογράφος. Μέχρι εδώ. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ γνωστό θέμα, γνωστό βέβαια για όσους έχουν ζήσει στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο το παρακολουθώ τα τελευταία 5 χρόνια και βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Στην αρχή όταν το είχα δει είχα εκπλαγεί, τώρα βλέπω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλο ζήτημα. Κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, πηγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι προσκυνητές στον Άγιο Γιώργιο τον Κουδουνά στην Πρίγκιπο να προσκυνήσουν. Αλλά το εκπληκτικό που θα δείτε εδώ, βέβαια οι Τούρκοι προσπάθησαν να ειρωνευτούν την όλη εκδήλωση, δείχνουν και κάποιες αστείες διαστάσεις της υπόθεσης, είναι ότι σε κάποια σημεία ο παπάς εκεί πέρα σταυρώνει τους πιστούς που περιμένουν ουρές ολόκληρες με το σπίρτο που έχει βυθίσει στο λάδι του καντιλιού που καίει εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το τι γίνεται τις μέρες αυτές στον Άγιο Γιώργη, τον Κουδουνά, στην Πρίγκιπο. Ένα μαζικό προσκύνημα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την όψη πανηγυριού, λαϊκού πανηγυριού. Φυσικά γίνονται πολλές ευχές, πολλά τάματα. Οι Τούρκοι προσδοκούν ότι θα ικανοποιηθεί κάποιο πρόβλημά τους, θα λυθεί κάποια ασθένεια. Είναι η τελετή με τις κλωστές, μια περίεργη τελετή. Κρεμάνε μια κλωστή από την ακτή και την ανεβάζουν μέχρι την κορυφή που είναι ο ναός του Αγίου Αγιοργίου. Βέβαια, τα κανάλια προσπάθησαν να δώσουν, να ειρωνευτούν λίγο αυτή την υπόθεση. Και τους περισσότερους που ρωτούσαν δεν ξέρανε γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα και γιατί πηγαίνανε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Γράφανε αυτά τα οποία ζητούσανε σε ένα χαρτάκι που τα κρεμούσανε στα δέντρα. Στο δρόμο είναι η ανηφόρα, όσοι ξέρουν την περιοχή, από την παραλία είναι μια μεγάλη ανηφόρα που ανεβαίνει και φτάνει στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά. Εδώ είναι η εκκλησία.
Όλοι αυτοί είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι. 99%. Απέναντι φαίνεται η Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές μουσουλμάνων στον Άγιο Γεώργιο των Ορθόδοξων Χριστιανών. Βλέπετε πώς μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, πώς ανάβουν κεριά, χαϊδεύουν τις εικόνες, διαβάζουν προσευχές και εδώ βλέπετε το σπίρτο, θα το δούμε και παρακάτω, πώς ο παπάς ευλογεί τους πιστούς. Ποιους πιστούς, τους μουσουλμάνους. Οι τοπικές αρχές έχουν δώσει και το χαρακτήρα ενός λαϊκού πανηγυριού εκεί πέρα. Προσπαθούν βέβαια να το διαστρέψουν και λιγάκι όλο αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Παρουσιάζουν έτσι μια λαϊκή γιορτή. Ένα λαϊκό πανηγύρι. Προς τιμήν όμως του Αγίου Γεωργίου. Είναι ίσως πρίγκιπος. Την ημέρα εκείνη δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι από όλα τα μέρη της Κωνσταντινούπολης αλλά και από άλλες περιοχές του Μαρμαρά πηγαίνουν να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Γεωργίου, του Κουδουνά. Βλέπουμε εδώ την ανηφόρα. Πολλοί μάλιστα, όπως λέει αυτή, βαδίζουν εξυπόλυτοι από την ακτή μέχρι όλη την ανηφόρα. Θυμίζει λίγο κάποιες προσκυνηματικές εκδηλώσεις δικές μας. Οι κλωστές, οι οποίες κάθε κλωστή συμβολίζει κάποιο τάμα, κάποια επιθυμία. Αυτή δεν μιλάει, λέει, απαγορεύεται να μιλήσω. Κάνει όλη τη διαδρομή και δεν έχει τάξει τον εαυτό της να μην μιλήσει τίποτα. Πολλοί βέβαια δεν ξέρουν γιατί το κάνουν, και όμως ακολουθούν το ρεύμα αυτό. Μπιλέρτσε και εσύ, Άγια Γεώργιε, ακνετή, κατά κύματα λέει, φτάνουν χιλιάδες ανθρώπων στον Άγιο Γεώργιο. Η εικόνα τα λέει όλα. Είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο πρωτοφανές. Αυτοί πάλι δεν μιλάνε. Είναι προσκυνητές που δεν απαντάνε. Έχουν τάξει τάμα να μην μιλήσουν. Άλλοι πάνε ξυπόλυτοι. Πολλοί γράφουν κάποια επιθυμία τους σε κάποιο χαρτάκι, τη βάζουν εκεί. Πιστεύουν ότι ο Άγιος Γεώργιος έχει θαυματουργές ικανότητες. Φυσικά οι Τούρκοι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν και πολύ το τι γίνεται εκεί πέρα. Προσπαθούν να το πάρουν και λίγο στο αστείο. Αλλά εδώ συμβαίνει ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Θα το δείτε παρακάτω, φαίνεται πιο ξεκάθαρα. Αυτός έγραψε διάφορα πράγματα που ζητάει. Και Φεράρι. Ήθελε υπερβολικά πολλά πράγματα αυτός. Βλέπετε ακόμα και οι γριές, άνθρωποι που δεν μπορούν και να περπατήσουν, πηγαίνουν και κάνουν αυτή την ανηφορική διαδρομή. Είναι μια πολύ επίπονη διαδρομή. Περπατώντας, χιλιάδες τα κεριά που ανάβουνε. Εδώ τη ρώτησα, ξέρετε ποιος είναι ο Άγιος Γεώργης, τη ρωτάνε αυτή την κυρία, λέει, δεν ξέρω και πολλά πράγματα, λέει, ποιος είναι ο Άγιος Γεώργης. Και όμως πάει και προσκυνάει την εικόνα του Άγιου Γεώργη, την εκκλησία του Άγιου Γεώργη. Χαϊδεύουν ένα μέρος εκεί από το ιερό, ρίχνουν κάποια νομίσματα, πιστεύουν ότι θα γίνει κάποια επιθυμία τους και γίνονται και κάποιοι διάλογοι μεταξύ των δημοσιογράφων. Τα χαρτάκια με τους ανθρώπους που... Εδώ βλέπετε πώς σταυρώνει. Εδώ είναι το ντοκουμέντο. Πώς ο παπάς σταυρώνει τους μουσουλμάνους στο μέτωπο. Με το σπίρτο που έχει φουτίξει στο καντήλι. Είδατε χιλιάδες προσκυνητές. Μέχρι εδώ. Και τώρα θα σας παρουσιάσω το τελευταίο θέμα, το οποίο όταν το είχα προσπαθήσει να του δώσω κάποια δημοσιότητα, δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από κανένα μαζικό μέσο ενημέρωσης. Και το λέω αυτό με μεγάλη λύπη, παρόλο ότι έχω συνεργαστεί κατά καιρούς με πολλά μεγάλα ελληνικά κανάλια και τους έχω παραδώσει τηλεοπτικό υλικό.
Το 1998 το Δεκέμβριο, στην Ίσο Αντιγόνη, όπου υπάρχει ο ναός προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, αν δεν κάνω λάθος, έγινε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο είχε εκπλήξει τότε την τουρκική επικαιρότητα και προς τούτο είχε πάει ένας γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, ο Σαντετίν Τέξοϊ, με τον οποίο είχα και επαφή μαζί του, να ανακαλύψει τι ακριβώς γίνεται σε αυτόν τον ναό και σε αυτό το νησί. Πάμε να δούμε το επόμενο και τελευταίο τηλεοπτικό μας θέμα. Μιλάμε τώρα για την Ίσο Αντιγόνη, είναι ένα μικρό νησάκι των Πριγκιπονήσων έξω από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, όπου εκεί συνέβαινε το εξής εκπληκτικό. Κάθε βράδυ γύρω από το ναό ακούγονταν ένας θλιμμένος αναστεναγμός. Αλλά μιλάμε για έναν αναστεναγμό όπου η ηχητική του δυνατότητα ξεπερνούσε την περιοχή με αποτέλεσμα να προκαλέσει στην αρχή τη σαστιμάρα και μετέπειτα το ενδιαφέρον και την αγωνία των περίοικων. Εδώ είναι ο διευθυντής του σχολείου της περιοχής της Αντιγόνης, ο Τούρκος διευθυντής, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει ο Αλή Λουλετζή. Ακούμε, λέει, κάθε βράδυ έναν θλιμμένο αναστεναγμό, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια, έτσι, ένα μαρτύριο που εκτελείται σε κάποιους, εκεί γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, όπου υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας. Και θα δούμε μετέπειτα ότι οι Τούρκοι απέδωσαν και δώσαν και κάποια εξήγηση στο θαύμα στην Μεριέμανα. Εδώ περιγράφει αυτή τι ακούει το βράδυ. Η Σεβάλ Ζαντέζ. Έναν αναστεναγμό, λέει, θλιμμένο. Αυτός είναι ένας μαθητής ο οποίος, λέει, φοβήθηκε όταν το άκουσε αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο Τούρκος δημοσιογράφος προσπάθησε να του δώσει και κάποιο suspense. Αλλά το γεγονός ότι είχε αναστατωθεί επί πολλές μέρες όλο το νησί από αυτόν τον αναστεναγμό που ακούγονταν γύρω-γύρω από την εκκλησία, σαν να ήταν κάποιο πρόσωπο που αναστέναζε. Τώρα όλοι αυτοί μιλάνε σαν μάρτυρες του γεγονότος που ζήσανε στον Τούρκο δημοσιογράφο. Εδώ βλέπουμε μία πανοραμική άποψη του ναού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στην Ίσο Αντιγόνη. Αυτός ο περίεργος πήγε να καταλάβει τι συμβαίνει και πήρε ακουστικά. Λέει, όταν έβαζα τα ακουστικά δεν ακουγόταν. Όταν τα έβγαζα, άκουγα αυτόν τον αναστεναγμό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έκπληκτοι και λίγο φοβισμένοι, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει τίποτα παρά την προσπάθεια που έκανε. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά παρουσιάζει την Παναγία, βέβαια, με κάπως ανορθόδοξο τρόπο, ο Τούρκος δημοσιογράφος. Αυτός μιλάει και λέει, εδώ στο νησί μας, λέει, κατοικούσαν κάποτε μόνο Έλληνες και ήταν ένας χριστιανικός τόπος. Τώρα, λέει, δεν μπορώ να εξηγήσω που φύγανε οι Έλληνες και υπάρχει και τραγωδία της φυγής των Ελλήνων, γιατί ακούγεται αυτός ο αναστεναγμός σε μια εκκλησία που είναι πλέον χωρίς πίμνιο. Και αυτή είναι η τραγική κατάσταση και η τραγωδία του νησιού και της εκκλησίας. Όλο το νησί είχε αναστατωθεί και κατατρομαγμένοι πολλοί κάτοικοι απευθύνθηκαν σε κανάλια τουρκικά να δώσουν μια εξήγηση στο τι συμβαίνει. Και τελικά ο Τούρκος δημοσιογράφος αποφάσισε να πάει μέσα στην εκκλησία να μιλήσει με τον Έλληνα ιερέα. Όπως βλέπετε, η εκκλησία είναι άδεια. Ελάχιστοι πλέον έχουν απομείνει. Είναι από το τουρκικό κανάλι Star. Η αγωνία των ανθρώπων είχε μεταβιβαστεί με έντονο τρόπο στον Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε μια προσπάθεια να δώσει μια εξήγηση στο φαινόμενο αυτού του για πολλούς σπαραχτικού στεναγμού μιας εκκλησίας που είχε μείνει χωρίς πίμνιο. Και πλησίασε τον ιερέα, τον Ανδρέα Κολαντζή, τότε ήταν ιερέα, σήμερα δεν είναι, και του λέει, εσείς ένας άνθρωπος της θρησκείας, πώς εξηγείτε αυτό το φαινόμενο, γίνεται κάποιο θαύμα? Ο ιερέας, και μιλάμε για το 1998 που υπήρχε μια φοβερά
έντονη αντιπαράθεση Ελλάδος-Τουρκίας. Τα πράγματα ήταν πολύ οξυμένα και δεν μπορούσε να μιλήσει κανείς ελεύθερα και ό,τι ήθελε σε τουρκικό κανάλι. Είπε, λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να δώσω εξήγηση σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά ακούγεται, λέει, ένας αναστεναγμός. Πραγματικά επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το βράδυ μετά από τον Εσπερινό ακούγεται γύρω από την εκκλησία ένας αναστεναγμός. Αλλά λέει, αυτό λέει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Στη συνέχεια έδωσε βέβαια μια εξήγηση. Είπε ότι μπορεί να είναι ένα μήνυμα ειρήνης μεταξύ των δύο λαών, της Ελλάδος και της Τουρκίας. Τι να πει, ναι, ακριβώς αυτό ήταν. Τι μπορούσε. Τώρα δείτε πώς το κάνει παραστατικά. Προσπάθησε να δώσει μια αναπαράσταση. Βέβαια δεν πιστεύω ότι είναι σωστή η αναπαράσταση, αλλά δίνει μια εικόνα του τι συνέβαινε έξω από την εκκλησία. Ο πατέρ Ανδρέας Κολατζής είναι φανερά τρακαρισμένος. Δεν ήθελε να βγει να μιλήσει με τον Τούρκο. Μιλάμε μια πολύ δύσκολη χρονιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά τον ανάγκασε βέβαια ο Σαντετίν Τέξοη να πει κάποια λόγια. Τελικά ο Σαντετίν Τέξοη, ο Τούρκος δημοσιογράφος, εξεφράζοντας τις απόψεις των Τούρκων, των μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής, το πήγε, το έφερε, το είπε, μήπως είναι ένα θαύμα της Μεριέμανα. Τη Μεριέμανα είναι ένα πολύ ευαίσθητο, δηλαδή της Παναγίας, ένα ευαίσθητο θρησκευτικό στοιχείο για τους μουσουλμάνους. Ο Πάτερ είπε ότι είναι ένα μήνυμα ειρήνης, έδειξε το τζαμί και δίπλα την εκκλησία, ότι οι δύο λαοί πρέπει να ζήσουν ειρηνικά. Η εξήγηση όμως που δόθηκε από τον Τούρκο δημοσιογράφο και από τους περισσότερους κατοίκους ήταν ότι ήταν ένα μήνυμα της Παναγίας με εσχατολογική διάσταση για το κατάντημα των γερών. Δηλαδή ήταν μια θλιβερή κραυγή της ίδιας της Παναγίας, της Μεριέμανα, για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πιστοί. Και βέβαια δεν είναι να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εκκλησία που άλλοτε έσφιζε από ελληνισμό και από ορθόδοξο πίμνιο και σήμερα είναι έρημη και άδεια. Και η ζωντανή μαρτυρία αυτής της τραγωδίας είναι αυτός ο ιερέας, ο Ανδρέας Κολαντζής. Τρακαρισμένος και φοβισμένος μπροστά στον τουρκικό φακό. Εδώ βλέπουμε μια πανοραμική όψη της Αντιγόνης, της εκκλησίας και της Μεριέμανα, αυτό εδώ, που είναι η Παναγία. Ευχαριστώ πολύ.